σας. Σπίτι. Μένουμε σπίτι, υποχρεωτικά, όπως όλοι. Τόσο απομονωμένοι, αλλά τελικά και τόσο συνδεδεμένοι. Μας ενώνουν όλους οι ίδιοι φόβοι και οι ίδιες αγωνίες. Αν πιστεύατε κι εσείς όπως εγώ στο καλό πνεύμα των παραμυθιών, θα συμφωνούσατε ότι αυτή την περίοδο θα κάναμε όλοι την ίδια ευχή. Να περάσει αυτός ο εφιάλτης. Και ύστερα, την επόμενη μέρα, τι θα έχει αλλάξει την επόμενη μέρα, πώς θα είμαστε την επόμενη μέρα. Μια από τις αγαπημένες μου συγγραφείς, η Σέλμα Λάγκερλεφ, η πρώτη γυναίκα που πήρε βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο μυθιστόρημα για ένα κακομαθημένο αγόρι, τον Νίλς, που ανάμεσα στα άλλα δεν σεβότανε την φύση και τα ζώα. Θα τιμωρηθεί ο Νίλς, θα γίνει ξωτικό και θα ταξιδέψει για έναν ολόκληρο χρόνο στην πλάτη ενός χήνου. Και όταν επιστρέψει, τι θα έχει μάθει. Η αγριόχινα Ιάκα και το κοπάδι της θα του μάθουν να σέβεται τα ζώα και τη φύση. Ο Νίλς, όταν θα γυρίσει πλέον στον κόσμο των ανθρώπων, θα θυμάται πάντα αυτό που του είπε η Άκα, η αγριόχινα. Αν πιστεύεις πραγματικά ότι έμαθες κάτι καλό ανάμεσά μας, θα διαφωνείς ίσως με τη θεωρία πως στη γη πρέπει να μείνουν μόνο οι άνθρωποι. Αφήστε μας λίγο χώρο. Μακάρι και εμείς την επόμενη μέρα να θυμόμαστε αυτό που είπε η Άκα, η αγριόχινα, στον Νίλς. Ο Απρίλιος είναι ένας πολύ ιδιαίτερος μήνας για την παιδική λογοτεχνία. 2 Απριλίου γεννήθηκε ο Hans Christian Andersen και έτσι γιορτάζεται η μέρα του παιδικού βιβλίου. Τέτοιες μέρες πάμε συχνά στα σχολεία. Βλέπουμε μαθητές, παιδιά. Αυτός ο Απρίλιος βέβαια ήταν διαφορετικός. Μου λείπουν πολύ τα παιδιά. Έχω ανάγκη τον τρόπο τους, τη ματιά τους, το χιούμορ τους, για να μπορώ να παλεύω την κάθε μέρα. Σκεφτόμουν ότι τα παραμύθια είναι μοιρασμένα όνειρα. Οι ίδιοι φόβοι, οι ίδιες αγωνίες γέννησαν παρόμοια παραμύθια σε τελείως διαφορετικά μέρη του κόσμου. Μοιρασμένα όνειρα. Όνειρα που έχουμε δει πολύ δηλαδή. Σκεφτόμουν μήπως είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Να ονειρευτούμε ένα καινούριο παραμύθι. Μια καινούρια αφήγηση που θα μας χωράει όλους. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα μου για το μια ιστορία που θα μας χωράει όλους. Μια ιστορία που γράφουμε διαδικτυακά με τα παιδιά. Το ανακοίνωσα στα παιδιά και ανταποκρίθηκαν πάρα πολλά, μου γράψανε γράμματα και έτσι προχωράμε βήμα-βήμα. Και επειδή όλα είναι ωραία να τα κάνεις με παρέα, σε αυτή την ιστορία είμαστε μαζί με τον φίλο μου τον συγγραφέα, τον Φίλιππο τον Μαρδιλαρά. Τα παιδιά μας γράφουν και προχωράμε την ιστορία λίγο-λίγο. Είναι τυχαίο που ο ήρωάς μας είναι ένας ταξιδευτής, ένα αγόρι που θέλει να ταξιδέψει παντού. Εύχομαι λοιπόν σε όλα αυτά τα παιδιά που μαζί κάνουμε το μια ιστορία να μας χωράει όλους, αλλά και σε όλα τα παιδιά, όταν τελειώσει όλο αυτό, να κάνουν τα ταξίδια που ονειρεύονται.